ή μία γέλα στο αύριο. Εδώ είμαστε μετά τον διάλειμμα. Μιλήσαμε πριν από λίγο για τις εκκλησίες Κοζάνης, ε, τις κεντρικές. Και τώρα θα μιλήσουμε για τη βιβλιοθήκη. Μια βιβλιοθήκη που έχει ένα πολύ καλό όνομα... Ε, στην Ελλάδα μέσα και όχι μόνο. Ε, από το 17ο αιώνα ακόμη... Η ε, Κοζάνη, όπως είπαμε, εξελίχθηκε σε ένα πνευματικό και εμπορικό κέντρο... Ε, μέσα στα Βαλκάνια. Ε, οι έμποροι που πήγαν έξω είδαν πώς ζούσαν και πώς είχαν τα γράμματα εκεί... και κάτι θέλ, τα παιδιά αυτά που πήγαν και δούλεψαν εκεί... θέλαν κάτι ίδιο να κάνουν στη δικιά τους πατρίδα. Η πρώτη αναφορά στη βιβλιοθήκη, σαν σχολική βιβλιοθήκη... αναφέρεται το 1690, όταν στους επιτρόπους... Το Ελληνομουσείο, το οποίο υπήρχε μέχρι το 1976, έγινε και λέει, παράδοση 440 θρησκευτικών και φιλολογικών βιβλίων και γι' αυτό υπάρχει ένα χειρόγραφο κατάλογος. Αναφορά σε αυτό το 1745-1752. Για πρώτη φορά κάνει ο Μεγδάνη, ο Χαρίσιο Μεγδάνη. Μπορούμε να βγάλουμε φωτογραφίε, να βγάλουμε καταρχά το σήμα τη βιβλιοθήκη όπω είναι σήμερα. Αυτό είναι το σήμα. Μπορείτε να το δείτε και σε ιστολόγια και σε βιβλία κτλ. Και, πάμε στο Χαρίσιο Μεγδάνη, ο οποίο ήταν. Ε, έχουμε ξαναπεί για αυτόν η φωτογραφία είναι επειδή έχει βγει από μια τοιχογραφία, δεν υπήρχε εκείνη η εποχή φωτογραφία. Από τη τοιχογραφία ξεσηκώθηκε και το μόνο που υπάρχει από αυτόν τον άνθρωπο ω προ το πρόσωπο είναι αυτό. Ήταν ε, γιατρό, ήταν ιερωμένο, ε, ήταν, έχει γράψει την ιστορία της Κοζάνης, άλλα βιβλία, Καλλιόπη, Παλινεστούσα, Λίγνος του Διογένους, Ελληνικό Πάνθεον, Απογραφική Έκθεση ε, ε και Αγγελίες κτλ. Και ε, φαρμακολογία, χειρόγραφα αυτά, τα οποία πολλά από αυτά υπάρχουν ε, σε αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αναφέρει την ύπαρξη της βιβλιοθήκης. Και ε, στεγαζόταν, λέει ο Μεγδάνης, και να δείξουμε τον επισκοπικό οίκο το οποίο το ξαναδείξαμε το ξέρουμε σε μια παλιά γραβούρα. Όχι, ναι, αυτά είναι κάποια τα βιβλία που υπήρχαν, αυτό ακριβώ όπω ήταν και αυτό το σημείο χρησιμοποιήθηκε μετά από τα σχολεία σαν πρώτη βιβλιοθήκη για να πηγαίνουν να μαζεύουν εκεί τα βιβλία και να προφυλάσσονται και να πηγαίνουν να βρίσκουν την ησυχία αυτή που ήθελαν να μελετήσουν. Ε, κάποια στιγμή μια δεύτερη αναφορά είναι ότι το 1745. Ε, έκανε συλλογές ένας παπάς που λέγονταν τα Σωτηρίου. Ε, το 1752 ο επίσκοπος Μελέτιος άφησε βιβλία στη βιβλιοθήκη. Το 1791 γίνεται μια άλλη παράδοση ε, από τον κύριο Ιωνά, βιβλιοθήκη στο Ιωδοσκάλο κύριο Ιωνά και βιβλία ε, αναφέρονται από τον ε, λεγόταν Ιω, Ιωνάς και αναφέρει ότι υπάρχουν 545 βιβλία θρησκευτικού, φιλοσοφικού, φιλολογικού και ιστορικού περιεχομένου. Ε, το 1800 μπορούμε να προχωρήσουμε σε κάποια άλλη φωτογραφία. Ε, νομίζω ότι έχουμε κάποια χειρόγραφα. Αυτά τα βιβλία, μάλιστα. Ε, και το 1800 υπάρχει άλλος ένας χειρόγραφος κατάλογος, το 1800 το οποίο μιλάει ότι η βιβλιοθήκη έχει 800 μάλλον 22 τόμους και ερχόμαστε στο 1813 όπου πρωτοστατεί και ο άνθρωπος που βλέπω που ήταν της οικογένεια στα και μαζί με άλλους κοζανίτες αποφασίζουν να κάνουν τον οίκο βελτιώσεως το οποίο κάνανε ένα για αυτή τη δουλειά ακριβώς πίσω από το Άγιο Νικόλο, εκεί που ήταν η κουβεντάριος βιβλιοθήκη και πίσω από το παλιό δημαρχείο. Ε, εκεί κάνανε ένα θεωρωτό οικοδόμημα το είπαν ε, ε, για να μπορούν και να παρακολουθούν και να διαλέγονται οι διάφοροι άνθρωποι που τους ενδιαφέρουν τα γράμματα. Ε, εκεί ήρθαν όλα αυτά τα βιβλία της σχολικής, της σχολικής βιβλιοθήκης. Ε, μπήκαν άλλοι χίλιοι τόμοι από διάφορου Κοζανίτε, οι οποίοι και όπω και οι αδελφοί τα Κιαζή θέλησαν να, να την ενισχύσουν, και διορίστηκε και επίτροπο ο Γεώργιο Τρουσιάδη, ο οποίο ήταν ένα λόγιο, γιο του Κοντορούση, για τον οποίο έχουμε μιλήσει παλιότερα, καμία σχέση στο χαρακτήρα και τη συμπεριφορά, ήταν ένα άνθρωπο των γραμμάτων. Ανέλαβε και οργάνωσε τη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, τον οίκο Βελτιώσεω τότε το 1813. Αλλά έφυγε από εδώ και έχω την εντύπωση ότι κατέληξε γυμνασιάρχη στην Πάτρα ή κάπου εκεί. Ε, το 1818 ο Βενιεμέν φέρνει άλλους 100 τόμους από διάφορα συγγράμματα που συγκέντρωσε από, από Κοζανίτες. Το 1839 ο Μουράτης, ο Παναγιώτης Μουράτης, δορίζει την προσωπική του βιβλιοθήκη, στην οποία έχει 173 τόμους. Ανάμεσα συγκαταλέγονται και κάποια βιβλία πολύ σπάνια, όπως ήταν το Μέγα Ετυμολογικό του 1546 και γι' αυτό βρήκα στο Ονάσιο στην σημεία στο σελίδα του Ωνασίου, που είχε μια σελίδα από εκεί, μπορούμε να τη δείξουμε. Yeah. Ε, από αυτό, όχι από δικό μας χώρο, αλλά από άλλο μέρος έχω βρει μια σελίδα αυτό είναι το, τελόμενο, το μέσο το μέσα που περιέχει, το οποίο ήταν ένα βιβλίο, είχε γίνει στη Βενετία από έναν Νικόλαο Βλαστό το 1499 και θεωρείται ένα από τα αριστοργήματα της αναγενειασικής τυπογραφικής τέχνης χάρη στα τα προγράμματα που υπήρχαν, από τα πρώτα γράμματα κτλ. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα σημαντικό βιβλίο. Αυτό ήταν ένα που σήκωσα ακριβώς από την ιστοσελίδα του Ωνασίου. Συνέλεξε ένας πατριάρχης που λίγαταν σε αυτά τα στοιχεία και είχε γίνει αυτό το βιβλίο. Το 1851 ο Πόποβης, ο Εφρόνιος Ραφαήλ Πόποβης, σε προηγούμενες εκπομπές έκανα το λάθος να το λέω Ευγένιο, γιατί κάποτε το είδα έτσι γραμμένο, αλλά αφού το έψαξα μετά, γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, το έβρισκα με διάφορα ονόματα, τελικά το πραγματικό όνομα ήταν Εφρόνιο Ραφαήλ Πόποβη, λόγιο τη εποχή, δάσκαλο που πήγαινε από τη μια χώρα στην άλλη και είχαμε μιλήσει για του Κοζανίτε τη Διασποράς που υπήρχαν στην Αυστρογγαρία, ήταν και αυτό, γεννήθηκε εδώ στην Κοζάνη το 1772, λεγόταν όχι Πόποβη αλλά Παπαγιανούσης, αλλά και το δεύτερο όνομα ήταν Χαρίσιο Παπαδημητρίο και πέθανε το 1851 στο Ιάσιο της Ρουμανίας όλα τα βιβλία που είχε τα χάρισε στην Κοζάνη, στη γενέτειρά του, στη βιβλιοθήκη και κάποια από αυτά τα είναι πάρα πολύ σπάνια. Σκεφτείτε, ανάμεσά τους ήταν η χάρτα του Ρίγα που όλο όλο είχε τυπωθεί 16 χάρτες. Ο ένας γνήσιος βρίσκεται εδώ στην Κοζάνη και επίσης ένα, μια σαν δεν θα μπορούσαμε να πούμε, ένα βιβλίο που λέγεται Σοίδα. Ε, η Σούδα έχει δύο ονομασίες, Αμφιβάλλουν βάλουν ποια, ποια, είναι η πιο σωστή, γιατί το είδαμε διάφορες ονομασίες και βάζανε και το ρωματικό. Ποιο είναι αυτό ή το άλλο. Ε, εν πάση περιπτώσει, αυτό το βιβλίο βρίσκεται στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης, σε μια κυκλοπαίδεια, είναι του 10ου αιώνα, πρέπει να είχε τυπωθεί στην Κωνσταντινούπολη και έχει μέσα από τότε 30.000 κλίματα ε, και υπάρχει στη βιβλιοθήκη της Κοζάνης. Ε, Έγιναν κάποιες προσθήκε. σε πάση περιπτώσει, α μην μπαίνουμε στι λεπτομέρειε. η χάρτα του Ρίγα υπόψη ότι ήταν ένα έργο του Φραντζοά Μίλλερ και είχε τυπωθεί το 1797. Μιλήσαμε γι' αυτό επανειλημμένω και πιθανό να ξαναμιλήσουμε. το 1873 πάει να οργανωθεί πιο συστηματικά αυτή η βιβλιοθήκη. Γίνεται αναταξινόμηση ιδεολογική, τη λένε σε εφημερίδες. Τι χωρίζουν δηλαδή σε διάφορα θέματα κτλ. Όποιο θέλει κάτι να βρει, να ξέρει σε ποια βιβλία και αρχίζει και δημιουργείται με τι τότε γνωστέ εφημερίδε ελληνικές ελληνικέ, ένα αρχείο. Οι εφημερίδε ήταν η μέρα, αιών, βεβαίω δεν ήταν αυτέ που εκδιδόταν στην Κοζάνη, έτσι. Για να είστε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Η μέρα, αιών, αμάλθεα, ήλιο, ελπί, βυζαντή, αυγή, συνέκδημο, η γερμανική εφημερίδα Οδυπόρο, η γαλλική ανεξαρτησία και από τι οποίε όμω. Ε, εξαφανίστηκαν Δεν υπάρχει, λέει, καμία. Τουλάχιστον έτσι το βρήκα γραμμένο να είναι μέσα. Δεν ξέρω αν κάποιε υπάρχουν. Ε, το 1000, τον 20ο αιώνα, στι αρχέ, ε, ο οίκο βελτιώσεω που είχε ιδρυθεί, όπω είπαμε, στο 1800, τόσες αρχές, το 1800, τόσο στι αρχέ του 10ου αιώνα, αναγκάζεται να κλείσει τι πύλε του. Ε, το 1916, αφού το 12 επελευθερώθηκε η Κοζάνη, δημιουργείται μια επιτροπή στην οποία παίρνουν την πρωτοβουλία ο Βαρβούτη, ο Τσιτσελίκη, ο Λιούφη, ο Παναγιώτη και ο Μη Πάπα Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνο μάλλον πρέπει να είναι, Μιχάλη, ήταν σίγουρα το μεσαίο, του πατέρα. Ο Βαρβούτη, έχω την εντύπωση ότι είχε γίνει βουλευτή κάποια στιγμή. Ο Τσιτσελίκη ήταν δικηγόρο και αυτό είχε εκλεγεί βουλευτή, αλλά ήταν και λόγιο για τον οποίο θα μιλήσουμε, αξίζει τον κόπο. Ε, πήραν και κάναν το αναγνωστήριο της Κοζάνης ε, το, το 1916. Κάποια στιγμή όμως αντιμετώπισαν οικονομικά προβλήματα, γιατί αυτοί χρηματοδότησαν και προσπάθησαν να οργανώσουν αυτή τη βιβλιοθήκη, είδαν ότι δεν βγάζαν τα πέρα, ε, πέρα και κάλεσαν τον Δήμο να αναλάβει την ευθύνη και έγινε πλέον από το 20 έως το 1923, σε αυτή τη δεετία, η Δημοτική Βιβλιοθήκη παραδίδοντας το 1922 που ήρθαν και οι πρόσφυγες εκείνο το διάστημα 6.907.000 περίπου τόμος είχε μεγαλώσει πάρα πολύ η βιβλιοθήκη και τις 10 Ιουλίου του 1923 αφού έγινε τελικά η βιβλιοθήκη την οργανώσαν σωστά και την ανήκοντας πλέον στα υπεύθυνα χέρια των, των δηματικών αρχόντων για να δείξουν και πού ήταν εγκαταστημένε και να δούμε κάποια από αυτά τα, τα βιβλία που είναι. Αυτή είναι η Σουίδα, αυτό που σα είπα, η εγκυκλοπαίδεια, σε μια ξένη έκδοση. Και έχω νομίζω και μια εσωτερική σελίδα, το οποίο φαίνεται μπορούμε να προχωρήσουμε στα ελληνικά. Είναι ένα σχεδιασμό τη σκεπτή του 10ου αιώνα. Αυτό είναι η χάρτα ολόκληρη. Αυτή αποτελείται από πολλέ σελίδε, γιατί έχει πολλά μέρη. Ε, πάμε στην άλλη φωτογραφία, η χάρτα του Ρίγα. Αυτό είναι ένα λεύκομα που παρέδωσε ο Πόποβιτ. Ε, το 1851, ένας άτλας που υπάρχει το άλλο βιβλίο, ο χώρος με τα βιβλία αυτά τα οποία είναι πολυτιμότατα θα μπορούσα να πούμε, να δείξουμε κάποια βιβλία παλιά, κάποια αφηρμάνια τα οποία αφορούν την πόλη και όχι μόνο υπάρχουν μέσα σε αυτή τη βιβλιοθήκη, πάρα πολύ πλούσια βιβλιοθήκη, έγινε στο τούτο βιβλίο και ανάγνωση μετά θα τα πούμε αυτά, να δείξουμε και άλλα αφηρμάνια και επίσης αυτό έχω την εντύπωση ότι το είχα πάρει από το βιβλίο του Μιχάλη του Βουκουσταντίνου, που είχε πάει και τα είχε πάρει από τη βιβλιοθήκη, άλλη φωτογραφία. Υπάρχουν διάφορα έγγραφα και βιβλία πάλι τέτοια σπάνια και να δούμε πού εγκαταστάθηκε αυτή η Δημοτική Βιβλιοθήκη πρώτη. Ακριβώς αυτό ήταν το κτίριο του Δήμου μέχρι το 1934 που ο Γκαραγκούνης έκτισε το σημερινό Δημαρχείο Διόροφο και, από το 1000... και λειτουργήσε επί 11 χρόνια σε αυτό το σημείο, δηλαδή 23 ως το 34. Από εκεί μεταφέρθηκε να δείξουμε την άλλη φωτογραφία, Αυτό είναι ο Νίκος Οδηλιαλής για τον οποίο θα μιλήσουμε αμέσως μετά. Έχουμε πει εξάλλου πώς έκρυψε τα βιβλία και πώς τα έσωσε μέσα στη γερμανική κατοχή για να μην τα εξαφανίσουν οι Γερμανοί γιατί ήταν πολυτιμότατα βιβλία και να δούμε πού πήγε η βιβλιοθήκη και πάρα πολλά χρόνια στο υπόγειο του Δήμου τη Κουζάνη. Αυτό είναι εκεί που είχαν κρυφτεί. Να προχωρήσουμε να δούμε. Ακριβώ βλέπετε ότι έχω ένα βέλο. Υπάρχει ανάμεσα στο Δημαρχείο και δίπλα που υπάρχει αυτό το fast food δίπλα. Υπάρχει μια σκάλα κάτω στο υπόγειο. Τώρα είναι η άλλη μεριά, από την άλλη πλευρά στον δρόμο που είναι το ΟΤΕ. Αυτή η μεριά αυτή έγινε μετά. Αλλά εδώ πέρα αυτό ο χώρο ήταν άδειο, είχε τουαλέτε ή κάτι τέτοια πράγματα και κατέβαινε από εκείνε. Να, όχι, να σταματήσουμε μπροστά για να τελειώσω και μετά ερχόμαστε είναι, και πιο πίσω. Στο άλλο, στο άλλο. Εκεί. Βλέπετε, ήταν σκαλιά, εκεί κάτω μάζευε ο Δηλελή, έκανε καλή δουλειά και συστηματική, μάζευε διάφορα αρχεία από μόνο του, έτρεχε ο άνθρωπο, είχε πάθο με τη βιβλιοθήκη, έκανε καταλόγου, έφτασε να κάνει αρχαιολογικέ ανασκαφέ. Ένα άνθρωπο. Ε, παρόλο που δεν είχε την ειδική μόρφωση, ήταν τέτοια η προσφορά του που δεν περιγράφεται. Ακόμα και όταν έφυγε από τη ζωή, ό,τι περιουσιακά στοιχεία έχει, ε, τα έχει γραφεί στην πόλη της Κοζάνης. Ε, εκεί είχε και τη συλλογή των αρχαίων, τότε που δεν υπήρχε αρχαιολογική συλλογή και όλα αυτά ήταν ένα δημήρυμα του Νίκου Δολιαλή, οποίο κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και θα πούμε πολύ περισσότερα. Ε, και ερχόμαστε το 1963, πάμε στην αμέσως επόμενη φωτογραφία που δείχνει την Κοβεδάριο Βιβλιοθήκη που Τότε μεταστεγάστηκε, ήταν η αδελφή Κοβεδάρο από την Αμερική που έστειλαν χρήματα όπω έκαναν και εκεί που γίνεται το, Δημο... το Δημοτικό Συμβούλιο. Κάναν και τη βιβλιοθήκη αυτή. Κάποια στιγμή φυσικά έφυγε από εκεί γιατί δεν χωρούσε και χρησιμοποιείται σε αυτό το σημείο ακριβώ που βλέπετε. Και χρησιμοποιείται πια εδώ τα χασαπλιά τη Κοζάνη και εκεί επάνω στον ένα όροφο που βρίσκεται η βιβλιοθήκη. Ε, Κωνσταντίνο και Δημήτρη ήταν οι αδελφοί Κουβεδάρο, συμπολίτε από τι ΗΠΑ, οι οποίε. Έστειλαν τα λεφτά και έγινε το κτίριο τότε και μπήκε η βιβλιοθήκη. Και το 1985 μεταφέρθηκε σε αυτό το κτίριο το καινούργιο που είδαμε λίγο, στο δεύτερο όλο, όπου λειτουργεί και μέχρι και σήμερα. Και κάποια στιγμή το 1989 έγινε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που έχει δικό του συμβούλιο. Μέσα στα άλλα που έχουν έρθει εκεί, στη βιβλιοθήκη πια που υπάρχει, σε αυτή τη σημερινή. Έγινε και μια αίθουσα που ο μακαριστό Διονύσιο, ο Μητροπολίτη Κοζάνη, που έκανε από το 1955, ο μακροβιότερος ίσω δεσπότης Μητροπολίτη τη Κοζάνη, μέχρι από το 1997, αν θυμάμαι καλά που πέθανε, άφησε τη βιβλιοθήκη του και μια πολύ μεγάλη συλλογή από εικόνε και προσφορά στην πόλη τη Κοζάνης. Υπάρχει δική αίθουσα γι' αυτό. Η βιβλιοθήκη αυτή έχει πάρα πολλά βιβλία από το 15ο αιώνα που ξεκινάν, ίσως και πιο πίσω. Υπάρχει η, εφημερίδα, η πρώτη εφημερίδα που εξεδόθηκε στη Βιέννη από τους αδερφούς Πούλιου και λέγονταν εφημερίς. Θα σας δείξω μια φωτογραφία, φυσικά για το χάρτη μιλήσαμε. Και πάρα πολλά διάφορα. Αυτή είναι η αίθουσα του Μακαριστού Διονυσίου που είναι τα βιβλία του και αυτή η συλλογή. Ε, αυτή είναι το εσωτερικό φύλλο της εφημερίδος που εξεδόθησε στη Βιέννη. Να δούμε και πώς ήταν απ' έξω. Αυτή ήταν η εφημερίδα. Φυσικά όταν βοήθησαν τον Ρίγα Φεραίο, τους εξαφάνισαν οι Αυστριακοί. Τους κατέστρεψαν σχεδόν. Και αυτή είναι η βιβλιοθήκη που χτίζεται σήμερα στο σημείο που υπήρχαν οι αποθήκες της ενός γεωρικούς εντερισμούς κοντά στο γήπεδο. Ας ευχηθούμε, παρόλο που οι συνθήκες είναι δύσκολε, ότι η χρηματοδότηση θα εξακολουθήσει να είναι κανονική και θα πάντα βιβλία στον κατάλληλο χώρο ε, για να προστατεύουν και ακόμα καλύτερα. Γιατί κακά τα ψέματα εκεί που είναι χάνουν ε, και δεν βοηθούν για τη σωστή προβολή. Ε, κάποια στιγμή, ε, τώρα τελευταίο, ο Δήμος ανέλαβε μια πρωτοβουλία, δημιουργεί στο σπίτι του Λασάνη τη χαρτοθήκη, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη και εκεί μεταφέρθηκαν ορισμένοι χάρτε και ανάμεσά του είναι και ένα χάρτη του Άνθιμου Γαζή, πολύ πολύτιμο, ο οποίο ε, βρίσκεται εκεί. Γίνονται διάφορε εκδηλώσει, δηλαδή το κτίριο, το αρχοντικό του Λασάιν, το οποίο ε, για πολλά χρόνια ήταν ένα ερείπιο, μπήκαν πάρα πολλά χρήματα, επανήλθε στην προηγούμενη του κατάσταση και αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται σαν χαρτοδίκη, πιστεύω ότι στο τέλος η χαρτοθήκη θα πάει εκεί που είναι η βιβλιοθήκη, οπότε θα είναι όλα μαζεμένα. Και κάθε τόσο γίνεται μια εκδήλωση και αυτό είναι καλό για την πόλη. Πέρα από την προβολή της, έχω την εντύπωση ότι βοηθάει και τον κόσμο για να ψάξει πολλά πράγματα και να βρει. Άλλωστε και η δική μας προσπάθεια που έγινε για να ψάξουμε να βρούμε την αρχή ατήρησα σε χάρτες. Στερίχθηκε και βλέπετε ότι θέλω να πιστεύω ότι μας ονοίγησε σε ένα πολύ καλό δρόμο και ανάμεσα στους χάρτες Τελικά στην εκπομπή δεν τον είχαμε βρει τότε. Ήταν και αυτή η χάρτα του Ρίγα, την οποία στο σημείο που έχει την Κοζάνη, έχω την εντύπωση ότι το έχω ξαναπεί, τουλάχιστον το έχω ξαναγράψει σε ένα άρθρο. Εκεί γράφει Κόζενε σε ένα σημείο και πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, δείχνει την Τύρισα. Ε, και αυτό υπήρχε από το 1851 που ο Πόποβιτ, ο Παπαγιανούση ή Παπαδημητρίου, χάρισε το χάρτη στο Δήμο Κοζάνη. Ήταν θέμα τύχη από ό,τι φαίνεται να, να, το βρούμε εμεί και κάποιο άλλο. Αυτά για σήμερα. Στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα σχολεία και την παιδεία και η βιβλιοθήκη εκεί ανήκει. Αλλά επειδή συνέβαλαν πάρα πολλοί ιερεί, μητροπολίτε κτλ. για να δημιουργηθεί η βιβλιοθήκη, το βάλαμε στο θέμα μαζί με τι εκκλησίε. Και έτσι στην επόμενη εκπομπή θα μιλήσουμε για τα σχολεία τη Κοζάνη που ξέρουμε πολύ ότι είχε φτάσει στο σημείο να θεωρούνται πανεπιστήμια. Αυτά για σήμερα. Σε ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Γεια σα. Η μια γελά στο αύριο, στο χτεσι, άλλη τρέχει.